Η επανεκλογή του φιλοευρωπαίου Προέδρου της Ρουμανίας αναμορφώνει την πολιτική σκηνή. Οι φιλελεύθεροι που υποστήριξαν τον Κλάους Ιωάννης κατά τη διάρκεια της εκστρατείας σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μια νέα πλειοψηφία σε ένα κοινοβούλιο που εξακολουθεί να κυριαρχείται από τους σοσιαλδημοκράτες και τους συμμάχους τους. Η Ρουμανία έχει πλέον ένα δεξιό Υπουργικό Συμβούλιο Μειοψηφίας μετά τη μη χορήγηση από τη Βουλή ψήφου εμπιστοσύνης τον Οκτώβριο και υπάρχει μόνο ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Θέλω μια νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μια φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία αποτελούμενη από δημοκρατικά κόμματα που κατανοούν τις ανάγκες της Ρουμανίας και των Ρουμάνων. Μια πλειοψηφία που θα προωθήσει μια ανοιχτή πολιτική φιλοευρωπαϊκή και σύγχρονη. Νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα να έχουμε ως στόχο τις πρόωρες εκλογές την ερχόμενη άνοιξη. Η συμμαχία των κομμάτων Save Romania Union και Plus που σχετίζεται με την ομάδα Renew στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τοποθετείται στην ίδια πλευρά με τους φιλελεύθερους. Στο Κοινοβούλιο, στο Εθνικό Κοινοβούλιο, είναι ακριβώς η ίδια πλειοψηφία όπως πριν από 3 χρόνια. Εκεί τίποτα δεν άλλαξε. Αυτή η πλειοψηφία είναι ακατάλληλη να προωθήσει και να στηρίξει μεταρρυθμίσεις στη Ρουμανία. Αυτό είναι σαφές. Γι' αυτό οι φιλελεύθεροι έχουν μια μειοψηφική κυβέρνηση. Διευκρινίσαμε με σαφήνεια ότι είναι απαραίτητο να έχουμε πρόωρες εκλογές. Από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση στα τέλη του 2016 και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης προεκλογικής εξατίας, η σοσιαλδημοκρατική ηγεσία προωθούσε μια εθνικιστική ρητορική και μια αντιευρωπαϊκή στάση που δεν φάνηκε να αποφέρει ωφέλη. Υποψήφια για την Προεδρία πρώην Πρωθυπουργός Γιώργητσα Ντάντσιλα υπέστη συντριβή στο δεύτερο γύρο. Αναγκάστηκε δεν απαρατηθεί από την ηγεσία των σοσιαλδημοκρατών, καθώς το κόμμα ισχυρίζεται ότι θέλει να αλλάξει και να ακολουθήσει μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει το κόμμα στις Βρυξέλλες, ρωτήθηκε ο Μαρσέλ Τσιολάτσου που ανέλαβε προσωρινά την ηγεσία των σοσιαλδημοκρατών. Πριν μιλήσω για τις Βρυξέλλες, νομίζω ότι δείξαμε σε όλους ότι το κόμμα μας αναγνώρισε μια σειρά πολλαπλών λαθών που έγιναν με την πάροδο του χρόνου. Αποφύγαμε απλά να συγκαλέσουμε μια συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο και να πάρουμε αποφάσεις μόνο για να το κάνουμε. Όπως μεταδίδει από το Βουκουρέστι, η απεσταλμένη του Euronews Μαρίζαν Ιον, στις κυβερνήσεις των τελευταίων 3 ετών, η ηγεσία των σοσιαλδημοκρατών προσπάθησε να τροποποιήσει την νομοθεσία κατά της δωροδοκίας και δημιούργησε ειδικό τμήμα υπεύθυνο για διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων, κίνηση που θεωρήθηκε ως πολιτική εμπλοκή εναντίον της δικαιοσύνης και επικρίθηκε έντονα από τις Βρυξέλλες.